Μεγάλα συλλαλητήρια στην πρωτεύουσα κάθε νομού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, συνεχίζοντας τον αγώνα τους και τις κινητοποιήσεις τους. Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου από τους 5 νομούς συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κομωτινή και έλαβαν την απόφαση, δηλώνοντας παράλληλα αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικά να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι αγροτικό συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χρήστος Καραγιαννίδης, δήλωσε τη στήριξή του στο συλλαλητήριο των αγροτών και κτηνοτρόφων, μιλώντας στο ΣΤΑΡ. Όπως ξέρετε, η συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα απέβη άκαρπη, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, γιατί αυτά που θέλουν οι αγρότες, ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι διατεθειμένος να τα κάνει. Θεωρούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Αυτή τη στιγμή βασίζεται στο ότι αν θα υπάρξουν αύριο ως αγρότες και αν η Ελλάδα θα έχει πρωτογενή τομέα παραγωγής. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και τις υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι το φορολογικό των αγροτών, τα καύσιμα και τα εφόδια τα γεωργικά είναι μη ανταγωνίσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και αυτά που ζητάνε οι ίδιοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της εποχής. Είμαστε μαζί τους μέχρι τέλους, όπως ήμασταν σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις με τους αγρότες, και θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι νικηφόρος.